Μα χαίρεται ο άνθρωπος όταν τον ακούει. Αμάν πια αυτός ο ήλιος. Λοιπόν, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους και στον κύριο Λοβέρδο. Είχαν συνεργαστεί, να σας πούμε, ο κυρία Παγώνη με τον κύριο Λοβέρδο. Δεν είχαμε και κάτι καλύτερες σχέσεις. Δεν έχει σημασία. Όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας ο κύριος Λοβέρδος, είχατε συνεργαστεί όμως. Είχαμε απλώς συνεργαστεί. Όχι ότι είχαμε και καλές σχέσεις, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο κύριος Λοβέρδος, θα πω κάτι, ήταν πολύ καλός υπουργός, αλλά η ομάδα του ίσως τον παρέσυρε και δεν. Αρχίσαμε, ανοίξαμε τα κοιτάπια τώρα, κύριε Λοβέρδο. Ανοίξαμε τα κοιτάπια. Καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Παγώνη. Είστε έτοιμος και εγώ υπουργός υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν ήμουν υπουργός υγείας, αγαπητές μου και αγαπητέ μου, δεν είχα κανέναν φίλο. Ναι, έτσι. Ήταν είναι η πιο δύσκολη εποχή. Έτσι πάμε είναι, τώρα, σωστά. Πάμε στα σημερινά. Ήταν δύσκολα χρόνια, καλά λέει. Πολύ δύσκολα. Και δεν βάζατε πλάτη όπως βάζετε τώρα και τις προηγούμενες. Πάντα βάζαμε πλάτη εμείς όταν υπουργός ήταν καλός. Πάντα. Κύριε Λοβέρδο, με άδεια χέρια ήρθατε. Όχι, σας τα έχω έτοιμα. Απλώς θέλω να κάνω το unboxing εγώ. Θα σας πέσουν λίγο μεγάλα. Δεν είχε 37. Είχε 40 νούμερο, μπασόκ. Θα το έχουμε εδώ. Θα σας τα στείλω, θα σας τα φέρω εγώ εδώ. Θα τα ανοίξουμε εκεί μαζί σας. Άντε να δούμε, εντάξει. Έχουν έρθει, έχουν έρθει. Πότε θα γίνει, στο δεύτερο γύρο θα γίνει αυτό. Το δωράκι σας έχει έρθει, κυρία Βούλγαρη. Κύριε Λεβέρδο, στο δεύτερο γύρο, γιατί όλα από Θεσσαλονίκη βγαίνετε. Σωστό και αυτό. Τώρα είναι Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το σήμα της Βεργίνας που μου βάλανε χθες το βράδυ, στην ομιλία που είχα, στην τελευταία ομιλία. Χθες έκανα 4 συγκεντρώσεις εδώ και επιστρέφω στην Αθήνα σε λίγο για να πάμε για Κυριακή. Οι τελευταίες 2 μέρες είναι πιο πολύ οργανωτικού χαρακτήρα. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Μάλιστα. Πώς πάει τώρα αυτό με την. Έχετε έτσι ένα προάγγελο αν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει για αυτό, ή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και ο νέος αν κρίνω από το δρόμο, αν κρίνω από το δρόμο, από αυτά που μου λένε στον δρόμο οι άνθρωποι, ναι, θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Θα έχετε μεγάλη συμμετοχή. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει. Ναι, υπάρχει ούτως ή άλλως η διαρρύθμιση που έχουμε κάνει. Έχει εφορευτικές επιτροπές από εμβολιασμένους ανθρώπους ή από rapid test τελευταίων 48 ώρων. Και οι προσερχόμενοι έχουν τις μάσκες τους αντισηπτικά, δεν θα μπαίνουν όλοι μαζί μέσα. Νομίζω ότι θα προσέξουμε και θα κάνουμε πάρα πολύ σωστές και από υγειονομικής πλευράς εκλογές με μια συμμετοχή, αγαπητοί μου φίλοι, πάνω από τις 212.000 που είχαμε το 2017. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε άφοβα να το πούμε. Κύριε Λοβέρδο, είστε έτοιμος και για την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι θέλετε να κερδίσετε, φαντάζομαι, αλλά είστε έτοιμος και για ένα άλλο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δεν κερδίσετε, πώς θα είναι η επόμενη μέρα για εσάς, να το θέσω πιο απλά. Είμαι πάρα πολύ έμπειρος, κυρία Βούλγαρη, για να μην είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Στο μυαλό μου έχω τα πάντα. Η νίκη είναι ο βασικός μου στόχος. Εγώ δεν κατέβηκα για να καταγράψω συσχετισμούς για να τους χρησιμοποιήσω την επόμενη μέρα εσωκομματικά. Η δική μου υποψηφιότητα είναι η υποψηφιότητα νίκης. Την Κυριακή θα είμαστε νικητές. Η ομάδα των ανθρώπων που έχει πλαισιώσει τον αγώνα μου θα είμαστε νικητές. Και μάλιστα λέμε θα μπούμε στο δεύτερο γύρο με πρωτιά. Θα είμαστε πρώτοι την Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή λέτε θα υπάρχει δεύτερος γύρος, κύριε Λοβέρδο. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται γιατί είμαστε 6 υποψήφοι. Έτσι φαίνεται. Ναι, σωστά, σωστά. Να σας πω, σωστά. Από την πείρα σας τώρα και από όλο αυτό τον προεκλογικό αγώνα, πού πιστεύετε θα κριθεί η ψήφος? Αλλά να πω και στην κυρία Βούλγαρη, τι είπατε? Λέω, από την πείρα σας, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα στις προγραμματικές θέσεις που εκφράζει ο καθένας, στην ηλικία, στην ιστορία του καθενός? Πού πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί? Ο καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα από εμάς τους 6. Οι 5 ανταλλάξαμε και τα επιχειρήματά μας τη Δευτέρα σε ένα ευπρεπέστατο διάλογο που έδειξε ότι αυτό το κόμμα έχει βάθος, όσο και αν λαιλατήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία που του αφαίρεσαν στελέχη, που έγιναν βουλευτές, υπουργοί αυτών των δύο κομμάτων. Η Δευτέρα έδειξε ότι παραμένουμε πολλά καλά, ικανά και αξιοπρεπή στελέχη. Είμαστε ένα πολύ σοβαρό κόμμα. Τώρα, ποιο επιχείρημα που έχει ο καθένας μας θα υπερισχύσει, αυτό θα κριθεί την Κυριακή. Αν μου λέγατε να κάνω μια πρόβλεψη, θα σας έλεγα ότι το αποτέλεσμα θα το κρίνει η Αττική πρωτίστως και η Κεντρική Μακεδονία στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Κάτι γιατί θέλετε... το 2017.
Ναι, συνεχίστε. Από τις 212.000 που ψήφισαν τότε, οι 75.000 είχαν ψηφίσει στην Αττική και περίπου οι 31.000 στην Κεντρική Μακεδονία. Συνεπώς, ΑΒ Θεσσαλονίκης κατά βάση από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και η υπόλοιπη νομή, και Αττική κρίνουν το αποτέλεσμα. Κάτι θέλετε να μου πείτε όμως πριν, κύριε Λοβέρδο, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε? Ναι, ήθελα να πω, κυρία Βούλγαρη, ότι η δικιά μου υποψηφιότητα είναι νίκης. Mm-hmm. Θα κερδίσουμε την Κυριακή, θα νικήσουμε την Κυριακή. Ωστόσο, σε κάθε ενδεχόμενο, εγώ θα είμαι υπάκουος σε αυτά που θα πει η δημοκρατική πλειοψηφία. Μάλιστα. Και το έχετε αποδείξει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Και επίσης τώρα... Πολλές φορές. Τι κρατάω, κύριε Χασαπόπουλε, αν θέλετε μια φράση. Τι κρατάω? Κρατάω ότι όλα μου τα συνθήματα έχουν γίνει συνθήματα όλων. Έλεγα Πασόκ, μου έλεγαν δεν γίνεται. Τώρα λένε όλοι, σχεδόν έτσι, όλοι Πασόκ. Έλεγα ότι θα υπερδιπλασιάσουμε τις δυνάμεις του κόμματος, μου έλεγαν ότι λέω υπερβολές και ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι άλλοι υποψήφοι μιλούν για κάτι πολύ μεγάλο. Πάμε για ένα κόμμα του 20%. Αυτό είναι η βασική επιδίωξη που είχα θέσει από την αρχή και νομίζω ότι τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί. Ζητάω από τον πολίτη να μου δώσει την ευκαιρία να το κάνω αυτό που έχω υποσχεθεί. Ιδάλλως, κύριε Χασαπόπουλε, το έχω πει και στη Θεσσαλονίκη χθες 4 φορές. Εάν ο υπερδιπλασιασμός δεν γίνει πραγματικότητα, μετά τις δημοτικές εκλογές του 2023, εγώ θα παραμερίσω για να αναλάβει μια γυναίκα ή ένας άντρας που ίσως να μπορούν καλύτερα από μένα. Αλλά πιστεύω ότι θα πετύχω και έχουμε μπροστά μας 4 εκλογές. Μάλιστα. Έχουμε τις διπλές. Τότε εμείς να ευχηθούμε όλα να πάνε πολύ καλά. Και τις 2 βουλευτικές. Έτσι είναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα πολύ καλά και νομίζω την άλλη εβδομάδα να σας περιμένουμε εδώ για το δεύτερο γύρο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα είμαστε να συζητήσουμε. Θέλω να πω στον πολίτη, θέλω να πω στους πολίτες ότι πρέπει να συμπεριλάβουν στα κριτήριά τους αυτά που λέμε εμείς οι υποψηφοί, που θέτουμε ο καθένας ως κριτήρια. Εγώ μεταξύ άλλων έχω θέσει και το κριτήριο ότι ο πρόεδρός μας πρέπει να είναι βουλευτής, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να αναλάβει τις ευθύνες της παράταξης μέσα στη Βουλή, να μην έχουμε διαρχίες, να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν βοηθάνε την ενότητα του κόμματος και την αύξηση των δυνάμεών του. Ένας βουλευτής δοκιμασμένος που μπορεί να αντιπαρατεθεί στον Μητσοτάκη και στον Τσίπρα, έχω αποδείξει πως είμαι εγώ. Ζητώ την εμπιστοσύνη του κόσμου, των πολιτών, των δεκάδων χιλιάδων πολιτών την Κυριακή. Καλή επιτυχία, κύριε Λεβέντο. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Περιμένουμε τα παπουτσάκια μας. Τα περιμένουμε. Καλημέρα. Θα τα φέρω. Αν θα γίνει η εκπομπή στην Αθήνα, θα έρθω να σας τα δώσω. Θα τα φοράτε και με λίγη. Να σου πω κάτι, μπορείτε να τα στείλετε κιόλας. Όπου και αν είστε στο δεύτερο γύρο, θα κάνουμε μια σύνδεση και θα τα ανοίξουμε εμείς εδώ. Δεν πειράζει. Τη Δευτέρα πρέπει να τα ανοίξουμε. Σωστό και αυτό. Τη Δευτέρα πρέπει να τα ανοίξουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, βιάζεσαι και εσύ. Περίμενα να δούμε. Θα τα φωτογραφίσω και θα σας τα στείλω. Τα περιμένω, κύριε Λοβέρδο. Να τα έχετε. Ναι. Καλημέρα. Ό,τι είπα το έκανα. Εγώ, κυρία Βούλγαρη, ό,τι λέω το κάνω. Και εγώ θα σας στείλω μπισκοτάκι τζίνζερ. Καλημέρα. Σας λέω να τα δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.